Σε πλυντήριο αθωωωτικών αποφάσεων ή ποινών που έριχναν στα μαλακά τους επίορκους, είχαν μετατραπεί σε αρκετές περιπτώσεις τα πειθαρχικά συμβούλια στο δημόσιο τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης να ασκεί ένσταση στις αποφάσεις. Πέντε ακόμα σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις, στην οποία τελικά οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι τιμωρήθηκαν με ελαφριές ποινές, επειδή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, δεν μπορούσε να ασκήσει ένσταση βάσει παλιότερου νόμου που το αφαιρούσε το δικαίωμα, έφερε στο φως η εφημερίδα Έθνος. Χαρακτηριστική περίπτωση, ένας υπάλληλος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που υπεξαίρεσε 55.000 ευρώ, και ένας εκπαιδευτικός του ΟΑΕΔ, ο οποίος ως πρόεδρος της Επιτροπής επέλεγε ως ορομίστια καθηγήτρια την κόρη του με πλαστό πτυχίο ΤΕΗ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει ένα πλυντήριο αθωωωτικών αποφάσεων, μερικές των οποίων εμφανίζονται στις εφημερίδες. Αυτό όμως διορθώθηκε με το καινούργιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, μου ξαναδόθηκε το δικαίωμα και ελπίζω σε βάθος χρόνου να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την σωστή εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου. Ανάμεσα στις καταγγελίες που φτάνουν στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι και αυτές για υπαλλήλους που απουσιάζουν από τα γραφεία τους. Δεν θα κυνηγούσα αυτούς τους κομπεραντζίδες. Θα κυνηγούσα τους προϊσταμένους που αφήνουν τους κομπεραντζίδες να απουσιάζουν. Οι περιπτώσεις επίορκων υπαλλήλων που έπεφταν στα μαλακά δεν τελειώνουν εδώ. Όπως και οι καταγγελίες για δημοσίους υπαλλήλους που διαπράττουν πειθαρχικά αδικήματα.